centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τι έγινε εδώ τώρα στο γύρο της Λίμνης? Έτσι και εδώ ήταν προγραμματισμένο να γίνει κλάδεμα. Όμως μας πρόλαβε ένα γεγονός. Έπεσε ένα κλαδί πολύ μεγάλο και έκλεισε το δρόμο. Α, μην μου λέτε τέτοια. Πού έγινε αυτό? Δεν είχαμε τίποτα παράξενο? Όχι, δεν είχαμε. Όχι. Έτσι και αλλιώς ήταν προγραμματισμένο να γίνουν κάποια πράγματα. Πού έπεσε αυτό το κλαδί? Στο γύρο της Λίμνης, έτσι. Στο γύρο της Λίμνης είναι ένα από τα θέματα που από την πρώτη στιγμή είχαμε μπει σαν δημοτική αρχή. Πρέπει να επιλύσουμε. Ναι. Έχει πολλά ξερά κλαδιά πάνω από τον δρόμο ακριβώς. Είναι λευκάδια. Τα οποία πολλές φορές, όταν ειδικά φυσάει ή βρέξει, που βαραίνουν και τα κλαδιά, πέφτουν συνέχεια. Μας πρόλαβε και ένα κλαδί, ήταν και προγραμματισμένο να γίνει, και είναι ευκαιρία να καθαρίσει όλο αυτό το σημείο. Άρα, αυτή αυτό τη που στιγμή είναι... δεν είναι όλος ο γύρος κλειστός, να πούμε. Όχι. Είναι από τη Μαυρότισσα μέχρι το Ναυτικό Όμιλο. Από Μαυρότισσα μέχρι Ναυτικό Όμιλο είναι κλειστό εδώ και μια-δύο μέρες, νομίζω, ε. Ναι, και τώρα για να γίνει σωστά η δουλειά μπορεί να χρειαστεί άλλη μία-δύο μέρες. Ας κάνει λίγο απομονή. Ο κόσμος είναι για το καλό. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να παρέχουμε ασφάλεια σε όλους που κάνουν το γύρο της Λίμνης, είτε με περπάτημα, είτε με αυτοκίνητο, είτε με ποδήλατο, για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Άρα, μέχρι που να κλαδέψετε και να είναι με ασφάλεια να προχωράει ο κόσμος, δεν θα γίνει δώσετε σωστό, από το... ήδη αυτοί, ναι. Ήδη αυτοί, Χρήστο, όλοι που περπατάνε στο γύρο της Λίμνης και είναι θαμώνες χρόνια τώρα, ξέρουν ότι τα κλαδιά αυτά, και είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε κανένα ατύχημα τόσο καιρό. Εμείς θέλουμε ασφάλεια, τα λέμαργα αυτά που λέμε που κρέμονται από τα λευκάδια και από αυτά, δεν πειράζουν πλατάνια. Και πάντα απ' όλα, ό,τι και αν κάνουμε με τον νόμο της διαδικασίας. Και το πιο βασικό είναι ότι σεβόμαστε το περιβάλλον, έτσι. Απλά πρέπει να παρέχουμε ασφάλεια στους δημότες. Εκεί πώς έχετε κλείσει το δρόμο στη Μαυρότισσα, έχετε βάλει δηλαδή, απαγορεύεται κτλ. Από τη Μαυρότισσα μέχρι τον Αττικό Όμιλο υπάρχει και από τη μια είσοδο και από την άλλη. Ότι δεν μπορεί να πάνε, ναι. Μάλιστα. Να γίνει το σωστό κλάδεμα, μια-δύο μέρες δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά μετά ξέρουν ότι όλοι με ασφάλεια θα μπορούν να κάνουν τη βόλτα τους, να περπατήσουν, να κάνουν το τίλατο ή οτιδήποτε άλλο. Και τι καλύτερο τώρα να κάνεις ένα γύρο της Λίμνη αυτή την εποχή, ειδικά είναι. Ό,τι καλύτερο. Αλλά πάντα με ασφάλεια, Χρήστο, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Ναι, γιατί δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές στην Ελλάδα να γίνει το κακό και μετά να παίρνουμε μέτρα. Άρα, μόλις ξαναδώσετε το δρόμο. Είναι μια ευκαιρία και πρέπει να το κάνουμε σωστά. Μόλις ξαναδώσετε λοιπόν το δρόμο κυκλοφορία, θα βγάλετε κάποια ανακοίνωση. Εννοείται. Θα βγάλετε κάποια ανακοίνωση για να δώσετε εννοείται, Χρήστο μου, ναι. Ωραία. Εννοείται. Και τώρα... πραγματικά το λέμε, περπατάει πάρα πολύ κόσμο. Και επειδή και πέρσι που ήμουν αντιδήμαρχο στο συγκεκριμένο κομμάτι, μου είχαν αναφερθεί πάρα πολλά παράπονα για τα συγκεκριμένα κλαδιά. Γιατί πραγματικά κάθε φορά που φυσάει πέφτουν κλαδιά και κάθε φορά που βρέχει, επειδή βαραίνουν τα τέτοια, δίνουμε μια άλλη τέτοια φορά. Θα καθαρίσει τελείω. Θα μπορεί ο καθένας να περπατάει και να μην σκέφτεται αν θα πέσει ένα κλαδί να δημιουργήσει κάποια ζημιά. Κατά τα άλλα, παράλληλα και συνεχίζεται και το κούρεμα του χόρτου, έτσι. Πού είμαστε τώρα? Έχουμε πάει σχεδόν σε όλα τα πάρκα. Τώρα το απόγευμα θα πούμε στην ανάπλαση. Δουλεύουν οι εργάτες και θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και τη καθαριότητα και του πρασίνου. Πολλά έχετε φτιάξει και εκεί για τις πάπιες να μην βγαίνουν εκεί αυτό το ξύλινο το φράκτη, είδα. Κοίτα, Χρήστο, όπως είναι λογικό, λόγω κορονοϊού πολλά πράγματα πήγαν πίσω. Αλλά τώρα πρέπει πραγματικά να γίνουν και όλα εμείς, ειδικά σαν Δήμος, εμείς πρώτα απ' όλα δεν έχουμε σταματήσει, το ξέρετε. Εμείς και όπως μίλησα και προχθές πάλι μαζί τα είπαμε, και στην πολιτική προστασία για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας, μοιράσαμε τρόφιμα, φαγητά, ξύλα, τα πάντα όπως ήταν σαν Δήμος, γιατί είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Ό,τι χρειαστεί, ανά πάση στιγμή το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή το πράσινο δουλεύει, θα πάνε τα παιδιά να ξεκουραστούν 1-2 ώρες και θα ξαναβγούμε το απόγευμα για να μην υπάρχουν χόρτα. Και να πάμε την κατάσταση όπως δεσμεύτηκα εκεί που πρέπει. Με τους προέδρους ήδη έχουν γίνει τα βήματα. Θα δουν μέσα στη εβδομάδα και οι παγίες. Θα μπορούμε να και μιλάνε και μαζί μου. Θα γίνουν κάποιες συνεργασίες για να μπορέσουμε να αντεπιστεύουμε. Όλα είναι καλά, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι είχαμε μια πανδημία. Όλα πήγαν πίσω. Αλλά εμείς όσο πιο γρήγορα μπορούμε θα είμαστε στην κανονικότητα. Ωραία. Τώρα, Διονύση, έρχονται και ερωτήματα εδώ για τα αδύλατα τετραγωνικά στους Δήμους. Παιδιά, δεν είναι αρμόδιος ο κύριος Λίτσικας για αυτό. Αυτά δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Καλύτερα να είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου έχει πάρει αυτό παράταση. Μέχρι τις 30 Ιουνίου μπορείτε να το διορθώσετε κανονικότατα. Κανονικότατα και χωρίς κανένα πρόβλημα. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.